κάκαρες. Με κάκαρες. Sorry, κατά λάθος. Πώς βγαίνεις έτσι, ρε. Ω, τράκα. Πες εδώ στην περιοχή. Με τράκαρες. Sorry. Γεια σας παιδιά, γεια σε όλους, Νικόλας Τράβελε. Είπαμε λοιπόν να παίξουμε, πληκτρολογούμε Νικόλας Παύλα e-shop.webnode.gr και βρίσκουμε εδώ πέρα όποιο κατάστημα θέλουμε. Αν θέλουμε ηλεκτρονικά, πατάμε στα ηλεκτρονικά και πατάμε στο αντίστοιχο banner που μας ενδιαφέρει. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ηλεκτρονικά, πατάμε MediaMarkt ή εδώ στα tablets ή αν θέλουμε γενικότερα κάτι άλλο να βρούμε, πατάμε το banner της αρεσκίας μας. Επιλέγουμε λοιπόν MediaMarkt, Public, επίσης μπορούμε να αγοράσουμε online από supermarket, Zmall, Alphaveda Shop, καλλιντικά και αρώματα. Μπορούμε να βρούμε εδώ πέρα φθηνά αρώματα και η σελίδα μας εδώ, το Nicolas eShop στο Facebook, με ρούχα και εκπτώσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Από ρούχα, τζιν, φόρμες, μπουφάν και με δωρεάν μεταφορικά από 50 ευρώ και αν. Πάμε λοιπόν πίσω στο παιχνίδι. Είμαστε στο μέρος δεύτερο. Στο πρώτο μέρος είδατε ότι ταξιδέψαμε από τα κεντρικά γραφεία στη Γερμανία. Ψάμε από Στρασβούργο προς Ελλάδα και τώρα θα πάμε να ταξιδέψουμε. Θεσσαλονίκη Άκαμπα, θα μεταφέρουμε τρακτέρ, αξία δρομολογίου, 9.000 ευρώ περίπου. Πήγαμε λοιπόν, βάζουμε φώτα, πάμε να πάρουμε τρέιλερ. Μετά το TAV για να γίνει η σύνδεση, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, θα κάνουμε και ένα save. Λοιπόν, σε πρώτη φάση πρέπει να πάμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εάν υπάρχει ο Λευκός Πύργος εκεί, σίγουρα θα τον δούμε. Βλέπετε εδώ πέρα Σκόπια, δεξιά μας. Συνεχίζουμε με δικό μας φορτηγό, τα χρώματα του Halloween. Αθήνα Θεσσαλονίκη εδώ. Να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικό στο φορτίο. Δεξιά μου η έξοδος για Αθήνα. Εμείς θα πάμε ευθεία. Αποστολή στην Άκαμπα λοιπόν από Θεσσαλονίκη. Μια όμορφη αποστολή που θα περάσουμε το όμορφο λιμάνι. Από εκεί θα πάμε να ταξιδέψουμε προς την Κύπρο. Αν σας αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να αφήσετε ένα σχόλιο και φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να παίρνετε ενημερώσεις. Για να δείτε περισσότερα βίντεο θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουδουνάκι. Μην το ξεχάσετε να το κάνετε λοιπόν αυτό. Πάμε αριστερά. Φτάσαμε λοιπόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εδώ, νάτο. Δεν βλέπω να υπάρχει Λευκός Πύργος, ενώ στον ελληνικό χαρτί υπήρχε κανονικά, δεν πειράζει. Βλέπετε εδώ πέρα Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος. Είναι οι προορισμοί που μπορείς να ταξιδέψεις από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τώρα έχουμε τρία διαφορετικά λιμάνια, δηλαδή Θεσσαλονίκη να ταξιδέψω προς το Λεμεσό και από εκεί να φύγω στο Port Said. Η άλλη διαδρομή είναι να πάω από Θεσσαλονίκη προς Αστόντ και από εκεί οδικός μέχρι την Άκαμπα. Η τρίτη επιλογή είναι να φύγω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να πάω στο Port Said και από εκεί πάλι να ταξιδέψω οδικός προς την Άκαμπα. Είναι εδώ πέρα, κοντά στην Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, εμείς λέμε να πάμε ποιο είναι το πιο κοντινό, πιο μακρινό είναι να πάμε από Θεσσαλονίκη Λεμασός, να φύγουμε από εδώ, να πάμε εκεί. Οπότε θα το κάνουμε έτσι. Αλλά δεν έχει νόημα γιατί ούτως ή άλλως θα ταξιδέψουμε. Είναι μικρό το κόστος, αλλά καλύτερα να πάμε εδώ. Το πιο κοντινό είναι εδώ. Να πάμε στο Αστόντ και από εκεί ο δικός θα φύγει για Άκαμπα. Οπότε ας πάμε το Port Said. Να πάμε να δείτε λιγάκι και την Αίγυπτο. Να δούμε λίγο τους δρόμους από Θεσσαλονίκη για Άκαμπα. Τρακτέρ. Φτάσαμε Port Said. Βλέπετε αριστερά μου είναι το Κάιρο. Βρισκόμαστε στην Αίγυπτο, μία από τις πιο δημοφιλές αραβικές χώρες. 160 ευρώ το πρόστιμο για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη εδώ. Με λοιπόν να εξερευνήσουμε εδώ. Έχουμε ένα μπλόκο δεξιά, ένα συμβάν με την ταλίκα και μεταφέρει αυτοκίνητα. Αρχικά το ΚΑΠΑ
ενεργοποιεί τη μεγάλη σκάλα και το J κάνει σινιάλο με τα μεγάλα φώτα. Να, κάπως έτσι δηλαδή μπορούμε να κάνουμε σινιάλο. Και με το κάπο τα αφήνει σταθερά να μένει. Τα χρώματα του Halloween λοιπόν φτάσαμε το Καϊρό. Και μόλις φτάσαμε Ασία. Ένα ακόμα συμβάν στο δρόμο μας. Βλέπετε λοιπόν εδώ όταν φρενάρω με τρέιλερ. Δεν φεύγει τόσο πολύ. Έχει μια πιο πολύ σταθερότητα όταν έχει τρέιλερ. Ενώ όταν είναι μόνο η ταλίκα και ταξιδεύει έχουμε ένα θέμα με την σταθερότητα του οχήματος. Εδώ τι γίνεται. Εδώ πρέπει να περάσουμε τώρα τον οριακό έλεγχο. Χρειάζεται λίγο υπομονή να κάνουμε. Εγώ θα πάω από εδώ όμως, γιατί δεν έχω τόσο πολύ υπομονή. Τράκαρα κιόλας. 6 ώρες λοιπόν για το παιχνίδι. 364 χιλιόμετρα μέχρι να ολοκληρώσουμε αυτή την αποστολή. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αντίδραση του οδηγού, καθότι του έχω βάλει τη μεγάλη σκάλα. Μου κάνουν σινιάλο. Έχω μπει και στο αντίθετο ρεύμα. Απλώς το κάνω αυτό για να σας δείξω πόσο ρεαλιστικό είναι το παιχνίδι. Για σιγά ξημερώνει. Πάσαμε στο Αλαρίς, εδώ κάπου θα κάνουμε δεξιά. Έχουμε το συνοριακό έλεγχο, φυσικά δεν σταματάμε, προχωράμε που δεν έχει πάρες. Εδώ έχουμε κόκκινο σηματοδότη, το αγνοούμε. Και εδώ πάλι έχουμε έλεγχο διαβατηρίων και φτάσαμε λοιπόν στο Ισραήλ και από εδώ πάλι έλεγχος συνοριακός και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, γίνεται ο έλεγχος. Μίτρε Ρέμον, μόλις φτάσαμε. Ένας επικίνδυνος δρόμος. Φτάσαμε Ειλάτ. Πάμε για ακόμα έναν έλεγχο. Τα σύνορα εδώ στο Ισραήλ. Βάζουμε τώρα. Είμαστε στην Ιορδανία, λοιπόν. Μόλις περάσαμε τα σύνορα του Ισραήλ, θα περάσουμε και την Ιορδανία και κοντεύουμε στον τελικό μας προορισμό, ο οποίος είναι η Άκαμπα. Μόλις φτάσαμε λοιπόν στην Άκαμπα, αριστερά μας βλέπετε τον γκαράζ, το οποίο μετά την αποστολή θα πάμε να αγοράσουμε τον γκαράζ για να προσλάβουμε κι άλλο κόσμο, ώστε να γίνει η επέκταση της επιχείρησής μας, να είναι τα πόντους μπουδίας. Πάμε να παρκάρουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ σπουδαία αποστολή. Εξαιρετικά. Πάμε επίπεδο 4 και πριν ολοκληρώσουμε. Ωραία. Αποστολή It's OK. Πάμε λοιπόν να δούμε το γκαράζ, να το αγοράσουμε και να ανακαλύψουμε και καινούργιο γραφείο εδώ στην περιοχή αυτή. Με τράκαρες. Ωραία, να βάλουμε λίγο χάρτη γιατί δεν ξέρω πού πάω. Άρα θα κάνουμε αριστερά. Πώς βγαίνεις έτσι ρε. Όπου τράκα. Αυτό θα γραφτούν. Αυτό θα γραφτεί στα στιγμιότητα. 180 χιλιάρικα λοιπόν. Τέλεια. Να κάνουμε και μια επέκταση. Να μεγαλώσουμε τον γκαράζ. Να το κάνουμε πιο μεγάλο. Τέλεια. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε, κάνουμε άλλη αναβάθμιση. Οπότε πάμε να φύγουμε. Μόλις τράκαραμε την νομία. Ανησυχώ. Με τράκαρες. Sorry, κατά λάθος. Κάνε άκρη. Λοιπόν, άλλη μια αποστολή έφτασε το τέλος της. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, comment και εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Bye! Είμαι ο Nicolas Traveler. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, subscribe, ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, comment ή κάντε μια κοινοποίηση στους φίλους σας. Ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Να είστε όλοι και όλες καλά.